Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το έχουμε κάνει και πέρσι, συμπτωματικά ήταν το ίδιο το χρονικό διάστημα, δηλαδή Ιούνιο και Ιούλιο είχε γίνει και πέρσι. Το θέμα είναι ότι συνεχίζουν οι ΥΠΕ, συνεχίζουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων, συνεχίζουν κάποιοι κύκλοι που ασχολούνται με την υγεία να κοφεύουν και να μην σέβονται το πρόβλημα που υπάρχει. Ο οργανισμός του ΕΚΑΒ που δημιουργήθηκε από το 1985, ναι μεν επικουρικά εξυπηρετεί τα νοσοκομεία, αλλά τονίζουμε, είναι επικουρική η βοήθεια η δική μας προς τα νοσοκομεία. Το ασθενοφόρο παραλαμβάνει επείγοντα περιστατικά, διασωληνωμένα περιστατικά, σοβαρά τροχέα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ανακοπές που ανατάκτησαν και πρέπει να πάνε σε καρδιολογικές μονάδες. Τέτοιου είδους περιστατικά εξυπηρετούμε από τα νοσοκομεία. Όχι ραντεβού, εξετήρια και πανεξετάσεις. Σκοπίμως τα τελευταία χρόνια έχουμε έρθει σε ρήξη πολλές φορές με τις διοικήσεις των νοσοκομείων για αυτό το θέμα. Έγινε μία προσπάθεια πριν δύο μήνες περίπου με το επικουρικό προσωπικό. Δεν ήρθε κανένας διασώστης, οδηγός, πλήρωμα, ασθενοφόρο, οτιδήποτε άλλο στα νοσοκομεία. Δεν φροντίσαν να πάρουν πληρώματα ασθενοφόρου στα νοσοκομεία. Δεν θέλουν να πάρουν πληρώματα ασθενοφόρου στα νοσοκομεία και δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό, γιατί υπάρχει αυτό το σκεπτικό ότι ξεφορτωθήκαμε μία δουλειά. Αυτό συμβαίνει με τα νοσοκομεία. Αν ενθυμούμε καλά, κύριε Σαραφίδη, πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν ασθενοφόρα στα νοσοκομεία τα οποία δόθηκαν μαζί με τα πληρώματά τους, με τους οδηγούς, με όσους ανθρώπους θέλαν να πάνε στο ΕΚΑΒ, και από τότε τα νοσοκομεία δεν έχουν ασθενοφόρα. Είναι έτσι? Δεν σας ακούω καλά, αλλά κατάλαβα την ερώτηση, να σας απαντήσω. Λοιπόν, το 2014, επί Άδωνη Γεωργιάδη, έγινε αυτή η ενέργεια της κινητικότητας. Δεν καταργήθηκαν όμως από το οργανόγραμμα των νοσοκομείων τα πληρώματα ασθενοφόρου. Καταργήθηκαν διοικητικοί οδηγοί, τεχνικοί οδηγοί, όχι πληρώματα ασθενοφόρου. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να έχουν υποχρέωση να λειτουργούν και να εξυπηρετούν τα περιστατικά τους. Τα περιστατικά δηλαδή που θα είναι εξυπήρια, που θα είναι πανεξετάσεις, που θα είναι ακόμη και αιμοκαθερόμενοι και οι χημειοθεραπείες θα μπορούσαν να τις κάνουν, αλλά λόγω του ότι ένας αιμοκαθερόμενος η κατάσταση της υγείας τους είναι πιο σοβαρή, την αναλαμβάνει να την κάνει το ΕΚΑΒ. Δεν είναι στις υποχρεώσεις μας και δεν μπορεί οργανισμός, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου άλλου οργανισμού να δίνει διαταγές και εντολές σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου άλλου οργανισμού. Αυτά είναι παραλογίες που γίνονται αυτή τη στιγμή. Τη Δευτέρα λοιπόν έχετε κινητοποίηση. Από αυτήν την αποχή θα εξαιρεθεί κάποια από τις δευτερογενείς διακομιδές? Συνεδριάσαμε και είπαμε με τους συναδέλφους ότι σε ένδειξη καλής θέλησης, εννοείται ότι σεβόμαστε και τους ασθενείς, οι καρκινοπαθείς και οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση και οι χημειοθεραπείες, αυτοί θα εξαιρεθούν. Αυτοί μόνο θα εξυπηρετηθούν. Επιστροφές στα σπίτια, επανεξετάσεις για ράματα, για ορθοπαιδικά, για νύχια, για βλεφαρίδες, δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο, αυτά ας φροντίσουν τα νοσοκομεία να πάρουν πληρώματα ασθενοφόρου και να τα κάνουν. Επιτέλους να σοβαρευτούμε, επιτέλους το ΕΚΑΒ πρέπει να κάνει τη δουλειά του, και μέσα σε αυτή τη δουλειά να τονίσω, δεν είναι μόνο να καλύψουμε τις ανάγκες των νοσοκομείων. Το νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, είναι άλλος οργανισμός. Υπάρχουν οδηγίες και από τον τωρινό Υπουργό Υγείας και από τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας να φροντίσουν να αναλάβουν το έργο τους στα νοσοκομεία, και με τον νόμο Γρηγοράκου και με τον νόμο Κακλαμάνη και με διευκρινιστικές εγκυκλίους που βγήκαν και το 12 και το 14 και το 16, δεν υποχρεώνει κανένας το ΕΚΑΒ και δεν μπορεί να τραβήξει κανένας το αυτάκι του ΕΚΑΒ γιατί δεν έκανε ένα εξιτήριο. Αυτά είναι απαράδεκτα. Μάλιστα.
Πάντως σε μεγάλα, και τελειώνω σε αυτό, σε μεγάλα αστικά κέντρα, μου παρουσιάστηκε περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν ιδιόμορφα ασθενοφόρα ταξί που κάνουν αυτή τη δουλειά, ενώ στην επαρχία δεν υπάρχουν. Αυτά δεν μπορώ να έχω άποψη. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, μετά από αυτές τις πιέσεις που έγιναν από την Ομοσπονδία, έχουν πάρει πληρώματα ασθενοφόρων και εξυπηρετούνται τέσσερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τέσσερα συγκεκριμένα νοσοκομεία, στο θέμα των δευτερογενών διακομιδών. Και διευκρινίζω εξιτήρια και επανεξετάσεις. Μάλιστα. Κατερίνα. Κύριε Σαραφίδη, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ ιδιωτών και των νοσοκομείων προκειμένου να μην έχετε και την επιβάρηση των δευτερογενών διακομιδών? Υπάρχει πιο απλή λύση. Εμείς δεν, αυτό να το ξεκαθαρίσω, δεν υποστηρίζουμε να μπει ο ιδιώτης να κάνει τις δευτερογενείς διακομιδές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νοσοκομείο της Καστοριάς και Προστιμήντους, που εδώ και χρόνια έχουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου οδηγούς πληρώματα ασθενοφόρων και κάνουν αυτό ακριβώς το έργο. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή στην Καστοριά δεν υπήρχαν οι τρεις οδηγοί που είναι στο νοσοκομείο της Καστοριάς, θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα με το νοσοκομείο. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Να σας πω κάτι για να λέμε και τι συμβαίνει. Στο νοσοκομείο της Φλόρινας υπάρχουν τρεις οδηγοί που δεν αναλαμβάνουν να κάνουν αυτές τις δευτερογενείς διακομιδές. Στα Γρεβενά δεν προσλήφθησαν οδηγοί πληρώματα ασθενοφόρων. Στην Κοζάνη υπάρχει ένας που ο άνθρωπος ήρθε και μας ενημέρωσε πρόσφατα ότι παίρνει ειδική άδεια ανατροφής τρέκνου και θα πρέπει να φορτωθούμε και τις αιμοληψίες που γίνονται, τις εξορμήσεις για αιμοληψίες. Mm-hmm. Αυτά τώρα είναι τραγικά που συμβαίνουν. Εμείς δηλαδή πρέπει να κόψουμε όλες τις άδειες για να κάνουμε τα κέφια των νοσοκομείων. Αυτό δεν γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί βρισκόσασταν, ήσασταν το προηγούμενο διάστημα σε μια κατάσταση επιφυλακής λόγω κορονοϊού, παραμένει στην κατάσταση αυτή, δηλαδή απαγορεύονται οι άδειες, απαγορεύεται να λείψει κάποιος από τη θέση του? Αυτό το διάστημα όχι. Έχει βγει με απόφαση Υπουργείου. Μπαίνουμε κανονικά στον προγραμματισμό των καλοκαιρινών αδειών. Μάλιστα. Μέχρι νεοτέρας. Μέχρι νεοτέρας, βεβαίως. Μέχρι νεοτέρας. Και να τονίσω κάτι άλλο. Το διάστημα του κορονοϊού τα περιστατικά μειώθηκαν κατά 80%. Αυτό σημειώστε το. 80%. Ναι. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι άλλο. Κατανοητό πλήρως. Και κατένα. Να τονίσω κάτι πάνω σε αυτό το 80%. Δεν πέθανε άνθρωπος εξαιτίας αργοπορίας του ασθενοφόρου. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Κύριε Σαραφή, οι λέξεις εξυπηρέτηση και επίγον δεν πάνε μαζί. Αυτό ας το καταλάβουν κάποιοι. Ναι, δεν είναι και το ερώτημά μου αυτό που αναφέρατε. Δέχεστε πολλές κλήσεις για περιστατικά που είναι... αναφέρατε για νύχια κτλ. Αισθάνεστε ταξί, με άλλα λόγια, αισθάνεστε ποτέ ότι είστε ταξί? Να σας πω τι συμβαίνει. Προχθές, χαρακτηριστικό παράδειγμα, για ένα εισιτήριο καυγαδίσαμε με τον υπεύθυνο της κλινικής, με τον διευθυντή της κλινικής, με την νοσηλεύτρια, με τους συγγενείς, με τον τραυματιοφορέα και μιλάμε τώρα, έχουν γίνει 18 τηλεφωνήματα μεταξύ νοσοκομείου και ΕΚΑ για να γίνει ένα εισιτήριο. Κανένας βουλευτής παίρνει τηλέφωνο? Εμένα δεν με παίρνουν πάντως. Κύριε Σαραφίδη, Βαγγέλη, αν μου επιτρέψετε και κάτι ακόμη διευκρινιστικό. Σας καλούν 12:00 η ώρα το βράδυ. Είστε υποχρεωμένοι να πάτε ως ΕΚΑΒ να παραλάβετε τον ασθενή που νιώθει ότι είναι ασθενής? Δεν αισθάνεται καλά κτλ? Μια στιγμή να διευκρινίσουμε. Ασθενής που μας καλεί από το σπίτι. Ναι. Ασθενής που μας καλεί από το σπίτι, ακόμη και να καταλάβουμε εμείς ότι μας κάνει πλάκα για το φόβο των ιωδαίων, να το πω απλά, για να είμαστε σίγουροι, πάμε. Δεν έχουμε αρνηθεί σε ασθενή τη μεταφορά του σε νοσοκομείο και δεν έχουμε αρνηθεί πρώτες βοήθειες. Κατανοητό ποτέ. Απόλυτα, κύριε Σαραφίδη, κατανοητό. Ποτέ. Αυτό που αρνόμαστε να κάνουμε είναι η δευτερογενής μεταφορά ή διακομιδή από νοσοκομείο σε σπίτι, από νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο, αν δεν συντρέχουν οι λόγοι που είναι απαραίτητοι, ώστε το πλήρωμα να ασχοληθεί με τον ασθενή. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Σαραφίδη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια.